ευχές συνεχίζονται και συνεχίζονται με νέα παιδιά, με παιδιά από διάφορες ακαδημίες της Ηλίας. Από ποια ακαδημία είσαι, αγόρι μου? Από τον Αίωνο. Και πώς σε λένε? Σάκη. Στο επώνυμο? Τζέμος. Τζέμος. Πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Αιώλου. Ναι. Πόσα χρόνια? Τέσσερα. Τι θέση παίζεις? Κέντρο, άμυνα. Πολύ ωραία. Τι εύχεσαι για το 2017? Καλούς αγώνες. Και να έχουμε υγεία και ευτυχία, έτσι, για όλο τον κόσμο. Ναι. Τι θέση παίζεις? Άμυνα, να μην δέχεται και η ομάδα σου πολλά γκολ. Να μην κάνεις έτσι, δεν είναι, γιατί αν ήσουν επιθετικός θα σου έλεγα πολλά γκολ. Τώρα, μια και είσαι αμυντικός, να πούμε να κάνεις καλή άμυνα για να μην δέχεται η ομάδα γκολ, έτσι δεν είναι? Ναι. Να τον ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε πάντα υγεία και ό,τι καλύτερο. Κλητικές συναντήσεις συνεχίζονται και με όμορφες αθλήτριες. Όχι μόνο με ποδοσφαιριστές, μπασκεμπολίστες και όλα αυτά. Και με όμορφες αθλήτριες. Και μάλιστα, ο υποφαινόμενος την είχε στα μπάρι σε ένα σύλλογο που λέγεται Κουνφού. Είναι έτσι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το Κουνφού? Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Ηλικία? Είμαι 17 χρονών. Είσαι λίγο διστακτική, ντρέπεις να πεις την ηλικία σου? Όχι, όχι, καθόλου. Γιατί όταν μεγαλώσεις καταλαβαίνεις, δεν τη λες. Τώρα λοιπόν πες μας πόσο, 17? 17, πάω στο 18, ναι. Μάλιστα. Και από τα 12 χρόνια ασχολείσαι Κουνφού? Ναι, ναι. Γιατί ασχολήθηκες με το κουνφού και δεν ασχολήθηκες με κάποιο άλλο άθλημα? Είχα δει μια επίδειξη και μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και εντυπωσιάστηκα και είπα να το δοκιμάσω. Έκανα πρώτα ενόργανη που και εκεί μου άρεσε. Οπότε, επειδή βρήκα κάποια κοινά πράγματα, είπα να το δοκιμάσω και. Μάλιστα. Έμεινα. Από ό,τι γνωρίζω, μην παρεξηγηθούμε, και ο παπάς είναι λίγο έτσι σε σώματα ασφαλείας. Ναι. Επειδή είσαι κόρη του και είσαι και κούκλα, είναι θέμα γούστου. Κόρη μου είναι αυτή, όπως και να το κάνω, μπορεί να είναι και κόνα μου. Τέλος πάντων, φοβάται μήπως σε κλέψουνε και σου είπε να ασχοληθείς με το κουνφού και όλα αυτά τα πράγματα? Όχι. Ξέρεις και τους αντιμετωπίζεις, έτσι? Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, μάλιστα. Άρα λοιπόν ασχολείσαι με το κουνφού τώρα. Ναι. Σπουδάζουμε κάπου? Όχι, φέτος δεν είμαι πανελλήνης. Μάλιστα, έχουμε κάποια κλίση, ξέρω εγώ τι. Ναι, που? Θέλω γυμναστική ακαδημία. Αυτό είναι. Και είναι κοριτσάκι, κουκλάκι και κορμάκι πρώτο. Λοιπόν, έχεις δεύτερη επιλογή ή μόνο? Όχι, μόνο γυμναστική. Μόνο εκεί έχουμε, ναι, βάλει στόχο, ε? Ναι. Ποδόσφαιρο, τίποτα, τι θέλουμε να γίνουμε? Έχουμε κάποια κλίση, κάποιο άθλημα? Στο κουνφού. Για πάμε. Και μετά, μέσα, επειδή δεν έχει γυμναστική ακαδημία κάτι παρόμοιο, δεν ξέρω τι θα επιλέξω. Μάλιστα. Οπότε. Ευχαριστημένη εκεί που πηγαίνεις? Ναι, πάρα πολύ. Είναι η σχολή του κυρίου Σταματόπουλου, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Από ό,τι έχω μάθει, έχεις και αρκετές διακρίσεις. Ναι. Μάλιστα. Πού έχεις αυτές τις διακρίσεις, για πες μας. Κατά κύριο λόγο στους Πανελλήνιους και έχω βγει και στο Βαλκανικό μία φορά. Και έχω 2 χρυσά από το Βαλκανικό και 1 σημαίνει. Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζουν οι φίλες σου που ασχολείσαι με το κουνφού και δεν ασχολείσαι με κάποιο άλλο άθλημα? Να σου πω την αλήθεια, υπάρχει εντός εισαγωγικών ένα bullying, διότι επειδή είμαι κορίτσι, λένε ότι δεν μπορώ να ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες, γιατί είναι κατά κύριο λόγο αντρικό άθλημα. Μάλιστα. Αλλά δεν έχω κανένα θέμα, γιατί πιστεύω ότι ό,τι κάνει ο καθένας είναι καλό. Πολύ ωραία. Τι θα ήθελες έτσι να ευχηθείς για το 2017? Να υπάρχει υγεία και όλοι οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι. Και όσο παιδιά δεν αθλούνται, να μπορέσουν να ενταχθούν σε κάποια ομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάνουν καλό και στην υγεία μας. Μάλιστα. Πώς σε λένε, είπαμε? Ναυσικά Μαρία Αναγνωστάκη. Μάλιστα. Ναυσικά Μαρία Αναγνωστάκη. Γιατί έχεις δύο ονόματα? Είχαμε γκρίνια στο σπίτι, ξέρω εγώ τι και δεν είχα. Όχι. Ρωτάω, είναι κακό. Το ένα είναι από τη γιαγιά, το Ναυσικά. Και το Μαρία, επειδή είχαμε τάμα στη Παναγία, με βγάλουν Μαρία. Μάλιστα. Δεν είναι κακό. Χαιρόμαστε να μας λένε γιατί έχουν δύο ονόματα. Ναι. Άλλωστε, είναι χαρά, είναι ευτυχία, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Να σου ευχηθώ καλές σπουδές, ό,τι και να κάνεις. Να σου ευχηθώ και διεθνείς διακρίσεις και ό,τι ψηλότερα. Ευχαριστώ. Και φυσικά να χαίρεσαι όλη σου την οικογένεια, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η οικογένειά σου είναι πρότυπο, ναι, στην, ναι, κοινωνία του Πύργου. Ναι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά για το 2017. Ευχαριστώ. Οι αθλητικές συναντήσεις συνεχίζονται και με πιο μικρότερα παιδιά.
Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Μάλιστα. Από πού είσαι? Από την αρχαία Ολυμπία. Πολύ ωραία. Τον κύριο Γιώργο Λαμπρόπουλο που ήταν στον Πανηλιακό, τι τον έχεις? Μπαμπά. Δεν το πιστεύω. Και ο μπαμπάς σου είναι από την αρχαία Ολυμπία? Ναι. Α, μάλιστα. Σε ποια τάξη πηγαίνεις? Πέμπτη. Δημοτικού. Καλός μαθητής. Πολύ ωραία. Παίζεις ποδόσφαιρο? Ναι. Σε ποια ακαδημία? Στον Έολο. Στον Έολο Πύργου. Πολύ ωραία. Τι θέση παίζεις? Επίθεση. Καλός. Σεντρεφόρο, εξτρέμα αριστερό. Τι απ' όλα? Δεξί. Δεξί. Βάζεις πολλά γκολ? Κανα πέναλτι χτυπάς? Ναι. Τα έχεις βάλει όλα? Τα μισά. Τα μισά. Τα άλλα μισά τα έχεις στείλει έξω στα πουλιά? Αυτό είναι. Εκεί στην ακαδημία του Έολου είναι καλά, ευχαριστημένος? Ναι. Ποιος σου κάνει προπόνηση? Ο Βασίλης. Ποιος Βασίλης? Χρυσανθακόπουλος. Ναι. Ναι. Α, είδες που τα ξέρω εγώ. Είδες που τα ξέρω. Όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις? Δασκαλιστής. Δεν το πιστεύω. Και τι νους θέλεις να μοιάσεις? Του μπαμπά. Του μπαμπά. Καλά, ο πατέρας δεν ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Ομάδα, ε. Σε τι θέση βρίσκεται, ξέρεις, παρακολουθείς? Πού να ξέρεις. Άμα ήταν πρώτος όμως θα το ήξερες. Άρα λοιπόν είναι κάτω από τη μέση, ε. Θα αλλάξουμε ομάδα, σκέφτεσαι να αλλάξεις ομάδα? Φυσικά. Αυτά είναι. Άρα λοιπόν όταν δεν έχουμε μια χαρά, δεν έχουμε χαρές, δεν μπορούμε τέλος πάντων έτσι να είμαστε στην ίδια ομάδα, πάμε κάπου εκεί άλλες χαρές, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Αδέρφια έχεις, μεγαλύτερα, μικρότερα? Μικρότερα, 2 χρόνια. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος? Δεν το πιστεύω. Τι νους μοιάζει, του πατέρα σου ή της μάνας σου? Λίγο από τους δύο. Λίγο από τους δύο, ε. Να μην έχει κανένας παράπονο. Πολύ ωραία. Τα έχετε καλοχύσει, κύριε Λαμπρόπουλε, τα παιδιά σας να μοιάζουν. Ε, άντρας είναι του πατέρα και στην εμφάνιση της μαμάς. Τι εύχεσαι λοιπόν για το 2017? Να γίνω ακόμα καλύτερος ποδοσφαιριστής για να πάω πιο καλύτερα στο σχολείο. Πολύ ωραία. Και να έχουμε υγεία. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Και εγώ λοιπόν να σου ευχηθώ καλά μαθήματα, να είσαι καλός μαθητής, διότι το ποδόσφαιρο έτσι όπως πάει η κατάσταση δεν πρόκειται να προχωρήσεις, εκτός και αν είσαι ταλέντο. Είσαι ταλέντο? Ε, σίγουρα. Εντάξει. Άρα λοιπόν πρώτα τα μαθήματα και μετά το ποδόσφαιρο, έτσι. Να σου ευχηθώ λοιπόν το 2017 να έχεις υγεία εσύ, τα αδέρφια σου και όλη η οικογένεια. Να είσαι καλά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, οι μίνι ανακρίσεις, έτσι με παιδιά. Με παιδιά από ακαδημίες. Πώς σε λένε? Διονύση Λαμπρόπουλο. Διονύση Λαμπρόπουλο. Ο προηγούμενος ήταν? Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Ναι, τι ήταν, αδερφός σου? Ναι. Δεν το πιστεύω. Εσύ τι νος μοιάζεις, της μάνας του πατέρα σου? Κανένα από τις δύο. Κανένας. Είναι ο πατέρας σου αυτός και η μάνα σου όμως, είναι εσύ, είσαι σίγουρος? Είναι δική σου. Είδα, αυτά είναι. Δηλαδή ο κύριος Γιώργος Λαμπρόπουλος είναι ο πατέρας σου, έτσι? Πολύ ωραία. Κάτσε έτσι, τεντώσου, αγόρμα, έτσι, χαλάρα, χαλάρα, έτσι, αυτά είναι. Εδώ. Σε ποια τάξη πηγαίνεις? Τρίτη. Δημοτικό. Έτσι, μπράβο, γιατί σε βλέπω και λίγο ζωηρό και μπορεί να είσαι και μεγάλος. Όχι. Καλός μαθητής. Ναι. Πολύ ωραία. Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα? Ε? Ναι. Με ποιο? Με kickbox. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω πώς να σου το πω, έτσι να σου το... Να μου το αναλύσεις. Ναι. Μάλιστα. Πηγαίνεις πολλά χρόνια στο kickbox? Δύο χρόνια. Ε? Δύο χρόνια. Σε έχει μάθει ο πατέρας σου να πηγαίνεις ή η μαμά σου στο kickbox? Πατέρας. Πατέρας σου. Φοβάται μη σε κλέψουνε και σου είπε να κάνεις αυτά τα πράγματα? Ε? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Τι να κάνουμε, κύριε Λαμπρόπουλε, τα μαθαίνουμε τα παιδιά μας για πολεμικές τέχνες, έτσι? Ε? Ο αδερφός είναι καλύτερος ή εσύ είσαι πιο καλύτερος? Ε? Εσύ. Εσύ ή όχι, πες το δυνατά να το ακούσουμε. Εγώ. Εσύ, εντάξει. Είσαι ο καλύτερος, έτσι δεν είναι? Τρως όλο το φαγητό σου? Το μισό. Το άλλο μισό ποιος το τρώει? Μα. Η γιαγιά μου. Η γιαγιά. Αυτά είναι. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Μην παρεξηγηθούμε. Ό,τι φτιάχνει η μαμά τα τρώμε. Είτε ο μπαμπάς. Αδερφάκια εκτός από τον προηγούμενο είχες? Έχεις άλλο αδερφό, αδερφή? Όχι. Μήπως θα πρέπει να πούμε στον πατέρα να κάνει μια αδερφή, θέλεις? Όχι. Αυτά. Τα κότσια μας ενοχλούν συνέχεια. Ορίστε. Τα
κορίτσια μας ενοχλούν συνέχεια. Είσαι παιδαράς γι' αυτό, έτσι. Αυτά είναι. Μπράβο κύριε Λαμπρόπουλε. Μας ενοχλούν τα κορίτσια. Και γι' αυτό δεν θέλεις. Μην ενοχλούν την αδελφή σου. Αυτά είναι. Η μαμά σου θέλει. Όχι. Ούτε ο παπάς θέλει. Δεν ξέρω. Εντάξει ρε παιδί μου. Εντάξει αγοράκι μου. Εντάξει ρώτησα. Άρα λοιπόν δύο αγόρια στην οικογένεια του Γιώργου του Λαμπρόπουλου, έτσι. Ναι. Καλός μαθητής. Ναι. Όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις. Αστυνομικός. Τι κάνεις. Αστυνομικός. Δεν το πιστεύω. Θέλεις να έχεις και κλάρα και τέτοια. Κλαράς που λέμε. Είναι κλάρα. Να έχεις δηλαδή μεγάλο βαθμό. Ναι. Μάλιστα. Για να είσαι αστυνομικούλης. Έτσι εδώ, εδώ μας βλέπουν. Εδώ. Να μην είσαι μικρός αστυνομικός. Πρέπει να έχεις και κλάρα μεγάλη. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Τι εύχεσαι για το 2017. Πες το. Έχω πολλά πράγματα. Πες το. Να μην με λένε κοντό στο σχολείο, να μεγαλώσω κι άλλο. Συγγνώμη, συγγνώμη, σίγουρα, συγγνώμη. Να μην σε λένε κοντό στο σχολείο. Ναι. Είσαι κοντός. Όχι. Ε, τότε. Άρα λοιπόν, τα παιδιά σε κοροϊδεύουν, έτσι. Μάλιστα. Τι άλλο θέλεις να μεγαλώσεις δηλαδή για το 2017. Να γίνω πιο καλός. Στο Kimbox. Μάλιστα, τι άλλο. Να, τίποτα άλλο. Εγώ να πω να σε θαυμάζουν πιο περισσότερες κοπέλες. Τίποτα. Ούτε αυτό, δεν το θες. Το θέλεις, ναι ή όχι. Ό, δεν το θες. Μάλιστα. Για πρόσεξε τον κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί όταν δεν θέλουμε και γυναίκες, πάμε αλλού την κατάσταση, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν σαν τα κορίτσια. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ο νεαρός Λαμπρόπουλος μας πάει, μας οδηγεί σε άλλη κουβέντα. Εμείς. Υγεία. Γεια μας. Αυτά είναι. Αυτό είναι αθλητική συνάντηση. Για ευχές. Να σου ευχηθούμε λοιπόν να είσαι δυνατός. Να είσαι πιο ζωηρός από ό,τι είσαι. Έτσι δεν είναι. Και στο σπίτι ποιος κάνει κουμάντο. Εσύ, η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Η μάνα σου. Αυτά είναι. Δεν προχωράμε τίποτα άλλο γιατί θα εκτεθούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Το 2017 να ψηλώσεις, να ομορφύνεις και να κάνεις καλύτερο kickbox. Αυτά λοιπόν με το φίλο μας, το μικρό σου είπαμε. Διονύση Λαμπρόπουλο. Έχεις του παππού σου το όνομα. Ναι, της γιαγιάς σου. Να είσαι καλά αγόρι μου, να τους χαίρεσαι κύριε Λαμπρόπουλο και τους δύο. Πάντα επιτυχίες, δυνατά. Συνεχίζονται οι αθλητικές συναντήσεις με νεαρά παιδιά και μαζί μου λοιπόν έχω άλλον έναν ποδοσφαιριστή. Του Μαλιάκου, πώς σε λένε? Αλμπέρτο Πρέντι. Μάλιστα. Από πού είσαι? Από την Αλβανία και έχω γεννηθεί εδώ. Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Ασχολούμαι από 5 χρονών και είμαι 14, κοντά στα 9 χρόνια. Πολύ ωραία. Στον Μαλιάκο? Ένα χρόνο. Πολύ ωραία. Ευχαριστημένος? Πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Βλέπουμε φέτος να ανεβαίνουμε πανηλιακάρα και όλα αυτά τα πράγματα, ε? Πιστεύω πως ναι, άνετα. Πάμε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Αξιόλογη διοίκηση. Ναι. Προπονητικό team κανονικά. Πολύ κανονικά. Συμπεριφορά από τη διοίκηση όλα αυτά τα πράγματα. Τέλεια. Τέλεια. Τι θέση παίζεις? Αμυντικό χαφ. Πολύ ωραία. Έχεις κάποιο πρότυπο? Εντάξει. Όχι. Και γιατί να μην είσαι και εσύ πρότυπο για κάποιους άλλους. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πολύ ωραία. Σε ποια τάξη πηγαίνουμε? Τρίτη γυμνασίου. Καλός μαθητής? Ναι, όσο μπορώ. Εντάξει, δεν είπε κανένα. Ναι. Όταν μεγαλώσει, τι θέλει να γίνει. Μεγάλο είσαι, ψηλό είσαι, αλλά. Θέλω να το πάω επαγγελματικά. Πώς, ποδόσφαιρα? Ναι, ποδόσφαιρα. Ξέρεις ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι και καλό και το. Το ξέρω. Θα πρέπει λοιπόν να δώσεις ένα μεγαλύτερο βάρος, ναι, στο σχολείο σου, ναι, ναι, να μάθεις γράμματα, μην παρεξηγηθώ, μια τέχνη για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε μια άσχημη. Γιατί, ναι, και οι ποδοσφαιριστές έχουν κάποιες δυσκολίες, έχουν κάποια θέματα με τα πόδια τους, καταλαβαίνεις, ναι, ναι, τέλος. Ναι, πολύ, ναι, ωραία. Τι εύχεσαι για το 2017? Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα και εύχομαι για τον Πανλιακό να τα πάνε πολύ καλά, να ανέβουν κατηγορία. Και εσύ να αξιοποιηθείς τη μεγάλη ομάδα. Αυτό. Ωραία. Να σου ευχηθώ και λοιπόν και εγώ καλές γιορτές και το 2017 να σε έχει με υγεία και ό,τι καλύτερο για σένα και για την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζονται οι αθλητικές συναντήσεις με νεαρά παιδιά. Πώς σε λένε? Γιώργη. Γιώργη. Ναι. Στο επώνυμο? Καλαρίτης. Γιώργος Καλαρίτης. Από πού είσαι? Γαστούνη. Γαστούνη Ηλίας. Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι? Μπάλα. Πολύ ωραία. Με το ποδόσφαιρο? Ναι, ποδόσφαιρο.
Και με ποια ομάδα? ΕΑΣ Γαστούνης. ΕΑΣ Γαστούνης. Ιστορική ομάδα, ε? Πολύ. Πολύ. Ο Μιχάλης ο Καλαρίτης είναι ο πατέρας σου? Ναι. Αυτός που έχει λίγη φαλακρίτσα? Λίγη, έτσι, όχι πολύ. Κάπου κάπου, ναι. Κάπου κάπου, την έχει. Πότε την ξυρίζει, πότε δεν την ξυρίζει. Ναι. Πολύ ωραία. Τι εύχεσαι για το 2017? Πολλά, χρόνια πολλά. Πολλά, υγεία, αγάπη. Υγεία, αγάπη και ό,τι καλύτερο και για τον Έαντα Γαστούνης. Ναι, ο Γαστούνης. Τι να κάνουμε, ο Γαστούνης είναι αυτός. Η κατάσταση είναι λίγο κρίσιμη, έτσι. Και σημείο, γιατί έχουμε... Μπερδεματάκια. Λανάκι. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε το 2017 να ξεμπλέξουμε. Να ξεμπλέξουμε, θα τα καταφέρουμε. Αυτά μας λέει ο Γιώργος ο Καλαρίτης. Να τον ευχαριστήσουμε και να του ευχηθούμε καλή χρονιά και πάντα υγεία. Να είσαι καλά. Κόλλα. Κόλλα. Γιώργος Καλαρίτης από τη Γαστούνη. Του Μιχάλη. Του Μιχάλη. Μην ξεχνιόμαστε. Του Καραφλού. Του λέει, Καραφλού. Παίζει μπάλα στο Νέα. Παίζει και μπάλα στο Νέα και τα κάνει όλα. Ούτε γκολ δεν βάζει. Μόνο γκολ δεν βάζει, ε. Δεν μπορεί. Αυτά είναι.
Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μου έρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία, απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.